μυστικά της κυρίας Αφροσύνης. Δεν λέω, έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τις επιτυχίες του στα ψηφοδέλτια, όμως και η Νέα Δημοκρατία δεν πάει πίσω. Στις επερχόμενες εκλογές ανακοίνωσε την κάθοδο στο νομό Ιωαννίνων του πρώην ποδοσφαιριστή και πρωταθλητή Ευρώπης με την εθνική ομάδα του 2004, κυρίου Γιούρκα Σεϊταρίδη. Ακολούθησαν οι γνώριμες φωτογραφίες στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό να στέκεται δίπλα στους υποψηφίους του στην ίδια γνώριμη πόζα, αλλάζοντας απλώς γραβάτες. Το προσπερνώ, διότι η κάθοδος του Γιούρκα στοιχηματίζει όπως προκάλεσε την αποχώρηση από τα ψηφοδέλτια του βουλευτή και πρώην υπουργού κ. Σταύρου Καλογιάννη. Το 2019 η Νέα Δημοκρατία έβαλε σφήνα στα ψηφοδέλτια του νομού τον ποταμίσιο κ. Γιώργο Αμύρα, που ακολούθως ορκίστηκε και υφυπουργός περιβάλλοντος. Τώρα ήρθε η σειρά σε Ιταρίδη να ανακαλύψει τα μυστικά της λίμνης των Ιωαννίνων και να υμνήσει την κυρά Αφροσύνη. Ο κύριος Καλογιάννης, με μία αξιοπρεπή δήλωσή του, χωρίς ασφαλώς να αποκαλύπτει τους λόγους, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές, ευχαριστώντας τη Νέα Δημοκρατία. Είναι γεγονός πως το Μαξίμου θα ήθελε να περιορίσει την εκλογή βουλευτών που κατέλαβαν και υπουργικούς στόχους στις κυβερνήσεις Καραμανλή και Σαμαρά. Ο Καλογιάννης είναι ένας από αυτούς.